Ως κόλαση επιγής περιγράφουν την κατάσταση που επικρατεί στην πρώτη γραμμή του μετώπου οι Ουκρανοί στρατιώτες που επιστρέφουν. Όλοι αναφέρονται στις άθλιες συνθήκες που επικρατούν στο ανατολικό μέτωπο και πολλοί είναι εκείνοι που μιλούν για το συναισθηματικό τίμημα που έχει ο πόλεμος για αυτούς. Ωστόσο, όλοι τονίζουν ότι το ηθικό παραμένει ακμαίο. Το ηθικό των στρατιωτών μας είναι υψηλό. Κερδίζουν και θα κερδίσουν σίγουρα τον εχθρό μέχρι τον τελικό αφανισμό του και μέχρι να φτάσουμε στα σύνορα του 2014, συμπεριλαμβανομένης και της Κριμαίας. Ήταν πολύ δύσκολο για τους στρατιώτες. Θα τονίσω ξανά. Αυτές δεν ήταν ανθρώπινες συνθήκες μέσα στις οποίες έπρεπε να πολεμήσουν. Είναι δύσκολο να σας το εξηγήσω αυτό εδώ, πώς αισθάνονται τώρα ή το πώς ήταν εκεί η κατάσταση. Πολεμούσαν μέχρι τέλους. Η αποστολή ήταν να εξολοθρεύσουν τον εχθρό σε κάθε περίπτωση. Λίγες ημέρες μετά την πτώση του Σεβεροντονέτσκ, όσοι ήταν εκεί περιγράφουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έπεσε η πόλη. Οι Ρώσοι εξάλειψαν κάθε αμυντική θέση με συνεχείς ρήψεις του πυροβολικού και έκαψαν τα δάση για να αποτρέψουν τον πόλεμο χαρακομμάτων.